ομιλία. Δεν μας αφορά. Είναι για... Εγώ περίμενα μην αφανίζεται κανένας. Δεν μας αφορά. Είναι πώς να προχωρήσουμε στην τρίτη ηλικία, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθέναν εδώ, με υγεία, ηρεμία, ευτυχία, ομορφιά και αξιοπρέπεια. Σκέφτηκα τώρα που εγώ προχωράω εκεί, πρέπει να μιλήσω, να μελετήσω και να μιλήσω για το θέμα αυτό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πνεύμα και ότι δεν έχουμε καθόλου ηλικία. Η έννοια της ηλικίας αφορά το σώμα και το νου και ίσως σε κάποιο βαθμό την ενέργεια. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε άμορφοι. Η πραγματική μας φύση είναι η θεία και δεν είμαστε το σώμα και δεν είμαστε ο νους και ότι η αξία μας και η ασφάλεια μας δεν εξαιτιούνται πάνω σε αυτά. Και να διατηρήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας αυτή την επίγνωση. Να έχουμε απεριόριστη ευγνωμοσύνη για το σώμα μας που τόσο πολύ μας εξυπηρέτησε μέσα στην συγκεκριμένη ζωή, να την φροντίσουμε, να την βοηθήσουμε, να την κρατήσουμε στην υγεία με τον τρόπο μας όσο μπορούμε. Από την άλλη πλευρά να μην φοβόμαστε καθόλου την αποχώρηση από αυτό το προσωρινό όχημα για την έκφρασή μας, γιατί οπωσδήποτε η κατάσταση της ψυχής έξω από το σώμα, σύμφωνα με όλες τις πηγές, είναι πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ελεύθερη από το βίωμα της ψυχής μέσα στο σώμα. Αυτό όλες οι θρησκείες το δηλώνουν και όσοι άνθρωποι έχουν βιώσει την αποχώρηση από το σώμα τους σε μία εγχείρηση ή ένα ατύχημα που φύγανε από το σώμα τους και αν ήταν σε νοσοκομείο ήταν κλινικά νεκροί, μη λένε λειτουργία του εγκεφάλου ή της καρδιάς, δηλώνουν αυτό, ότι δεν θέλανε να γυρίσουν καν στο σώμα. Το δεύτερο που χρειάζεται να θυμηθούμε είναι ότι τα πάντα είναι για την μάθηση. Τα πάντα είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Δεν τελειώνει η μάθηση στο σχολείο. Και 100 χρονών ακόμα μπορώ να μάθω για την ζωή, για τον εαυτό μου και για την διαδικασία της εξέλιξης. Και να μην χάσουμε ποτέ αυτή την όρεξη να μάθουμε, να μην κλείσουμε ποτέ το νου μας νομίζοντας ότι έχουμε φτάσει σε μία ηλικία που ή τα ξέρουμε ή δεν αξίζει πια να μάθουμε κάτι καινούριο. Τώρα, η ομιλία αυτή έχει δύο κομμάτια. Πώς να διατηρήσουμε το σώμα και το νου σε καλή κατάσταση μέχρι την τελευταία στιγμή και δεύτερο, πώς να δεκτούμε την φθορά του σώματος όταν υπάρχει ή και την φθορά της εμφάνισης, αν συμβαίνει και πώς να δεκτούμε με χάρη και με αξιοπρέπεια την αποχώρηση από το σώμα όποτε μπορεί να προκύψει αυτό. Οι ίδιες συμβολές όσο αφορά την υγεία είναι οι ίδιες συμβολές που θα δοθεί σε οποιοδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε ηλικία. Πρώτο, να προσέξουμε η διατροφή μας να είναι όσο το δυνατόν αγνή, χωρίς χημικές ουσίες, χωρίς φυτοφάρμακα, όσο το δυνατόν να είναι ζωντανή, να μην είναι τροφή νεκρή σε κονσέρβες,
αποθηκευμένα για πολύ καιρό, να έχουν την ουσία, αν θέλετε, της ζωής. Τώρα, η ουσία της ζωής χημικά, ουσιαστικά έρχεται από τα φωτόνια του ήλιου. Από τα φωτόνια του ήλιου που τα φυτά μετατρέπουν σε τροφή, ζάχαρη, άμυλα, πρωτεΐνες, λίπος. Και είτε τρώμε φυτά, είτε τρώμε ζώα που τρώνε φυτά, ουσιαστικά τρώμε την ενέργεια του ήλιου που γίνεται ένα μεταβολισμό μέσα μας. Όσο το δυνατόν αυτή η τροφή μπορεί να είναι φυτική, ζωντανή, να είναι ακόμα φρέσκο, τόσο καλύτερο για την υγεία και του σώματος αλλά και του νου. Δεύτερο, αρκετό νερό, υγρά. Μπόλικο νερό και υγρά μέσα στη μέρα να καθαρίσει το σώμα και να εξυπηρετήσει όλες τις λειτουργίες της υγείας που χρειάζονται άφθονο νερό στο σώμα. Τρίτο, να μην λείπει κίνηση από την ζωή μας. Είναι πολύ εύκολο, καθώς μεγαλώνουμε, να μειώσουμε την κίνηση. Ένα πράγμα που σχεδόν όλοι μπορούν να κάνουν είναι να περπατήσουν. Και να μην μπορούν να κάνουν καμία άλλη μορφή άσκησης, το περπάτημα είναι η υγεία. Και είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο, καθώς προχωράει, τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο την ημέρα, χιλιόμετρο την ημέρα, να περπατήσει. Και να φροντίζει να γίνει αυτό, γιατί αυτή η κίνηση θα τον σώσει από πολλά προβλήματα. Και στις αρθρώσεις, και στην πέψη, και στο κυκλοφοριακό σύστημα, στο νευρικό σύστημα, παντού. Είναι πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα από την ηλικία μας, κίνηση κάθε μέρα. Προτείνεται επίσης δράση για το νου. Αν έχουμε αφήσει την εργασία μας και δεν έχουμε ερεθίσματα πια για το νου, προτείνεται ή το διάβησμα ή το σταυρόλεξο ή με κάποιο τρόπο να εργάζεται ο νους. Ο νους είναι ένα όργανο, όπως κάθε άλλο όργανο και όπως και το σώμα, που αν δεν δουλεύει, χάνει την δύναμη. Παθαίνει μια ατροφία. Οπότε είναι σημαντικό και για το σώμα να κινείται, αλλά και ο νους να έχει περιεχόμενο. Όχι απλώς να τηλεόραση, ούτε απλώς χαρτιά, ούτε απλώς συζητήσεις στο καφενείο. Όλα αυτά να τα κάνουμε αν θέλουμε, αν υπάρχει κάτι που διεγείρει, αν θέλετε, το νου και προκαλεί το νου να λειτουργήσει. Προτείνεται από τις περισσότερες πηγές ότι το κάπνισμα και το ανώπνευμα είναι ακόμα χειρότερο καθώς μεγαλώνουμε. Ίσως ένα ποτήρι κρασί την ημέρα να κάνει καλό στο κυκλοφοριακό, αλλά γενικά ότι καθώς μεγαλώνουμε είναι καλύτερα να αποφεύγουμε αυτές τις δύο βλαβερές δραστηριότητες. Παρόλο που ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει συνήθως χρειάζεται λιγότερο ύπνο, είναι σημαντικό να το χορταίνει, δηλαδή να μην νιώθει ότι του λείπει ο ύπνος. Να κοιμάται όσο χρειάζεται, συστήνεται 7 με 8 ώρες. Μερικοί άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν τους αρκεί 5 και 6 ώρες. Αυτό είναι κάτι που θα βρείτε εσείς την ισορροπία σας. Μία πρόταση επίσης από πολλές πηγές είναι αν έχουμε προβλήματα υγείας να πάρουμε την ευθύνη εμείς και να το μελετήσουμε και να το καταλάβουμε, και σήμερα με το ίντερνετ αυτό είναι πιο εύκολο, και μη έχουμε απλώς πιστή εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Οπωσδήποτε θα ακούσουμε τον γιατρό, αλλά η ευθύνη για την ζωή μας είναι δική μας. Δεν είναι η ευθύνη του άλλου, ή του γιατρού, ή του ψυχολόγου, ή κάποιου άλλου άνθρωπου. Και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για το πρόβλημά μας. Να ξέρουμε τι φάρμακα παίρνουμε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά τα φάρμακα, τι παρενέργειες έχουν, πώς συνδυάζονται
πολλοί γιατροί δεν ξέρουν καν πώς συνδυάζονται. Γίνονται ολόκληρες μελέτες τώρα, γιατί πολλά φάρμακα είναι καινούρια και δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει όταν παίρνεις ένα κόκτελ πραγμάτων μέσα σου, τι επίδυση θα έχει. Τότε πρόταση, περισσότερη υπευθυνότητα. Να πάρουμε την ευθύνη. Δεν θα αγνοήσουμε τον γιατρό, αλλά θα τον ακούσουμε, αλλά θα ρωτήσουμε και θα εξηγήσουμε ότι ξέρεις, καλό μου δίνεις αυτό, αλλά παίρνω και το άλλο. Υπάρχει καμία μελέτη για το τι συνδυασμό μπορεί να κάνει αυτό. Και προτείνεται μία εξέταση μία φορά το χρόνο για να ελέγξουμε την κατάσταση του σώματος. Επίσης προτείνεται, τώρα υπάρχει μία, αν θέλετε, διπλή γνώμη εδώ. Από τη μία πλευρά, οι περισσότερες προτάσεις από την Δύση είναι να μείνετε πολύ δραστήριοι, να μείνετε δραστήριοι κοινωνικά και ότι αυτό βοηθάει την υγεία. Αλλά προσωπικά για μένα με ενδιαφέρει όχι μόνο την υγεία, αλλά και την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και εξέλιξη, που καμία φορά η πολύ κοινωνικότητα μπορεί να είναι εις βάρος αυτό. Και αυτό είναι η δική σας ισορροπία που θα αποφασίσετε. Σίγουρα έχοντας φίλους και βγαίνοντας έξω και ιδιαιτερώντας κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες θα με βοηθήσουν σωματικά και ψυχολογικά. Από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνει κάποιος αν δεν το νιώθει. Εκτός βέβαια αν έχει κάποια κατάθλιψη. Αν είναι ευτυχισμένος μη βγαίνοντας έξω, έχει κάθε δικαίωμα να μείνει ευτυχισμένος μόνος του. Αν είναι δυστυχισμένος και έχει κατάθλιψη, τότε καλύτερο θα είναι δει τι είναι αυτό που το εμποδίζει και να καλλιεργήσει κάποια εξωτερική δραστηριότητα. Όλο το κλειδί είναι πώς είμαι ευτυχισμένος. Αν είμαι ευτυχισμένος με πολλή επαφή, να διαιτερώ την πολλή δραστηριότητα. Τώρα, έχοντας πει αυτό, είναι αρκετά σημαντικό συγχρόνως να αφήσουμε τα παιδιά μας ελεύθερα. Δηλαδή, δεν μπορεί η μόνη κοινωνική επαφή να είναι μία απαίτηση από τα παιδιά μας. Ας βρούμε άλλους ανθρώπους, την δική μας ηλικία, με δικά μας ενδιαφέροντα και ας επιτρέψουμε τα παιδιά μας να έχουν την ζωή τους. Και να μην έχουμε την απέτηση ότι πρέπει να έρθετε τόσες φορές την εβδομάδα ή το μήνα για να νιώθω εγώ καλά. Δηλαδή είναι η ώρα εμείς να βρούμε δικά μας ενδιαφέροντα, δική μας εσωτερική πληρότητα, χωρίς να αναγκάζουμε κάποιον που ίσως δεν χαίρεται τόσο πολύ την παρέα μας, που δεν σημαίνει δεν μας αγαπάει. Καθόλου δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχει άλλα ενδιαφέροντα από τα ενδιαφέροντα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε έρευνες που έχουν γίνει, έχουν δει ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που νιώθουν χρήσιμοι έχουν καλύτερη υγεία. Ότι δεν είναι μόνο ότι χρειαζόμαστε κάποιον να μας αγαπάει, γιατί όλοι το χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε να νιώθουμε ότι εμείς προσφέρουμε κάτι σε άλλους ανθρώπους. Αυτό μας δίνει νόημα, δύναμη, αξία, ικανοποίηση μέσα στην ζωή μας. Μερικοί ίσως βρίσκουν αυτό μέσα από τα εγγόνια. Αλλά πάλι εκεί δεν μπορούμε να εξαρτηθούμε πάνω στα εγγόνια για το νόημα της ζωής ή για την ευτυχία μας. Μερικοί το βρίσκουν με ένα κατοικίδιο ζώο. Είναι σκύλο, μία γάτα. Άλλοι μπορεί να το βρουν μέσα από κάποια κοινωνική προσφορά. Του να μαγειρεύουν για τους άστιγους ή να πηγαίνουν σε ένα γεροκομείο ή σε ένα ορφανοτροφείο ή να βοηθάνε οι ανθρώπους κάπου. Να, κάποια αποσκόληση που δίνει νόημα. Δηλαδή είναι μία μεγάλη κρίση στην ζωή και του άντρα και της γυναίκας όταν οι ρόλοι τους τελειώνουν. Και πρέπει να βρουν άλλο ρόλο, δηλαδή όταν
σταματάμε να έχουμε ένα επάγγελμα, σταματάει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Και έχουμε αρκετές ώρες να γεμίσουμε και δεύτερο, έχουμε χάσει μία ταυτότητα. Και αν θέλετε ένα πεδίο δράσης και ικανοποίησης και αξίας στην ζωή μας. Όταν τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και δεν μας χρειάζονται, πάλι έχει τελειώσει ένα ρόλο. Έπαινε νόημα, έπαινε αξία, ευτυχία μέσα από το να φροντίζω άτομα που δεν χρειάζονται πια την φροντίδα μου. Και πολλές φορές δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όταν κάποιος δεν αφήνει το ρόλο αυτό. Δεν αφήνει το ρόλο της μητέρας ή του πατέρα και θέλει τον άλλον ακόμα να τον χρειάζεται. Και αυτό δεν είναι μια φυσική, δεν έχει υγεία αυτή η κατάσταση, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Τότε είναι πολύ σημαντικό καθώς μεγαλώνουμε να βρούμε ένα νέο ρόλο μέσα στην ζωή. Τώρα, στην Ινδική παράδοση υπάρχουν τέσσερα στάδια της ζωής. Όχι ότι αυτό τηρείται ιδιαίτερα σήμερα, αλλά κλασικά, παραδοσιακά υπάρχουν τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο είσαι μαθητής και μαθαίνεις και το καθήκον σου, ο ρόλος σου είναι να μάθεις και να σέβεσαι και να υπηρετείς τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Δεύτερη περίοδο της ζωής είσαι ένας οικογενειάρχης, έχεις μια οικογένεια, έχεις παιδιά και το καθήκον σου, το έργο σου είναι να φροντίζεις για αυτά τα παιδιά, να τα εκπαιδεύσεις, να του δώσεις τροφή, στέγη και ό,τι χρειάζονται. Το τρίτο στάδιο είναι όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, που συνήθως γύρω από το κόσμο είναι 22-23, εδώ στην Ελλάδα είναι 40-45. Και αν, όπου ο γονείς μπορεί να πω, εντάξει δεν με χρειάζεται πια. Εντάξει. Ίσως. Και τότε αλλάζει ο ρόλος μου και ο ρόλος μου είναι να υπηρετώ περισσότερο την κοινωνία. Αυτή η ενέργεια που έδωσε τόσο χρόνια στα παιδιά, ίσως και οικονομικά ακόμα, όχι μόνο χρόνος και σκέψη, αλλά και οικονομικά ακόμα, να δώσω στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλάζω ρόλο. Δεν παίρνω τώρα αξία και νόημα και ικανοποίηση μέσα από το ρόλο του γονιού, αλλά μέσα από το ρόλο του μέλους της κοινωνίας που ενδιαφέρεται για το σύνολο και συνεισφέρει στο κοινωνικό καλό. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο προτείνεται στον άνθρωπο να αφήσει ακόμα αυτό και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην σχέση σου με το Θείο. Μπορεί να πηγαίνει σε ένα δάσος, μπορεί να πάει σε ένα μοναστήρι, κάτι τέτοιο, και να επικεντρωθεί στην εξέλιξη και στο βίωμα της αληθινής του φύση, τώρα που δεν έχει ευθύνες. Τώρα, οι περισσότεροι από εμάς, από το φόβο του κενού, ψάχνουμε για ευθύνες. Ψάχνουμε να νιώθουμε υπεύθυνοι για τους άλλους και ακόμα αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι, τουλάχιστον στενοχωριόμαστε για αυτούς και παίρνουμε αξία μέσα από αυτό. Χώρια που τους κάναμε κακό όταν στενοχωριόμαστε για αυτούς, αλλά παίρνουμε νόημα μέσα από την στενοχώρια. Ότι εφόσον στενοχωριέμαι, ακόμα έχω κάποιο ρόλο, αν θέλετε, ή κάποιο αξία. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Οπότε είναι η ώρα καθώς μεγαλώνουμε να στρεφόμαστε εκτός αν αυτές οι αδελφές ψυχές που παίζουν το ρόλο των παιδιών μας μας χρειάζονται. Αν μας χρειάζονται, οπωσδήποτε είμαστε εκεί. Αλλά αν δεν μας χρειάζονται, είναι η ώρα να αλλάξουμε ρόλο, να βρούμε νέο νόημα. Ή σαν μέλος της κοινωνίας, εκτός από το γεγονός ότι είμαι μέλος μίας οικογένειας και μετά σαν μία ψυχή στην πορεία της εξέλιξης που αναζητάει να βιώσει την αλήθεια. Τώρα που δεν έχω τίποτα που πρέπει να σκεφτώ. Καμία ευθύνη. Έχω χρόνο, έχω πιθανόν μία οικονομική ασφάλεια, κάποια σύνταξη να με
διατηρήσει στην ζωή και μπορώ να αφοσιωθώ στο νόημα της ζωής, στην φιλοσοφία, στην σκέψη, στο διαλογισμό, στην προσευχή και βέβαια στην απόλευση της ζωής μου, να χαρώ την φύση, το σύμπαν, το πάντο που υπάρχει γύρω μου. Όλο αυτό στην ισορροπία που ικανοποιεί εσάς. Δεν υπάρχει ένας τρόπος, δεν υπάρχει μία συνταγή. Απλώς επισημάνω κάποιες παγίδες που εσείς θα δείτε. Αν αγαπάτε να κάνετε κάτι, να το κάνετε. Αλλά άλλο να το αγαπώ και άλλο να μην έχει νόημα η ζωή μου αν δεν το κάνω. Και άλλο να χρειάζομαι να με χρειάζονται. Τότε δεν βοηθάω, είμαι βάρος. Όταν χρειάζομαι να με χρειάζεστε, ουσιαστικά παίρνω, δεν δίνω σε αυτή την περίπτωση. Και αυτή η τρίτη ηλικία είναι ένα από τα μαθήματα της ηλικίας αυτής. Κάθε ηλικία έχει τα μαθήματά της, όπως το μάθημα στο δεύτερο στάδιο να θυσιάσω χρόνο, να θυσιάσω χρήμα, να θυσιάσω ενέργεια για τα παιδιά μου. Είναι μια σκέτη θυσία τόσο χρόνια. Και το μάθημα τότε ήταν να κάνω αυτό. Αν δεν έκανα αυτό, δεν ήμουν σωστός. Αυτό ήταν το μάθημα τότε. Τώρα όμως είναι άλλο το μάθημα, το ότι πρέπει να μπορώ να ρέω με τις αλλαγές που γίνονται σε κάθε ηλικία. Όπως σε κάθε ηλικία, να καλλιεργήσουμε την θετική σκέψη. Τώρα, υπάρχει μία πραγματικότητα ότι καθώς μεγαλώνουμε, είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε τις πεπιθήσεις μας. Εκτός βέβαια αν ξεκινάμε νωρίς μία διαδικασία αυτογνωσίας και ήδη έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι πεπιθήσεις δεν είναι αλήθειες, είναι πεπιθήσεις. Άλλο αλήθειες, άλλο πεπιθήσεις. Ότι οι πεπιθήσεις είναι προγραμματισμοί από τα παιδικά μας χρόνια και πριν, που δεν είναι αλήθειες, ότι είναι αρκετά περιοριστικές και να μπορώ να διακρίνω μεταξύ της πεποίθησης και της αλήθειας. Εντάξει. Ότι αυτό δεν σταματάει. Μπορεί να είμαι 85 χρονών και να συνειδητοποιώ ότι μία πεποίθηση που κρατούσα από τα παιδικά μου χρόνια δεν ισχύει πια. Και αν υπάρχουν άνθρωποι εδώ να σας βοηθήσουν με αυτό, είναι οι αδελφές ψυχές που επιλέξετε να είναι παιδιά σας και εγγόνια σας. Γιατί αυτοί θα σας δοκιμάσουν πάρα πολύ το σύστημα πεπιθήσεων. Και σε μεγάλη πιθανότητα θα ζήσουν την ζωή τους με τρόπο που ή θα σας αναγκάζουν να αλλάξετε πεπιθήσεις ή να υποφέρετε, ένα από τα δύο. Και έχετε την επιλογή. Μπορείτε να υποφέρετε ή μπορείτε να αναθεωρήσετε κάποια κλειδωμένες σκέψεις που έχετε και λέτε, μήπως δεν είναι τόσο απόλυτο αυτό. Και μήπως αυτή η ψυχή έχει έρθει, ειδικά τα πολύ μικρά παιδιά, να με βοηθήσει να απελευθερωθώ, ιδιαίτερα από προσκολήσεις. Εκεί που έχουμε προσκόλληση, που είναι καθαρά ένα εμπόδιο στο βίωμα της αλήθειας, είναι μία εξάρτηση σε κάτι έξω από μας, η ζωή φροντίζει, όχι μόνο μέσα από τα παιδιά μας, αλλά και μέσα από τον σύντροφο, μέσα από τους γονείς και μέσα από άλλες εμπειρίες στην ζωή, να μας δώσει την ευκαιρία να απελευθερωθούμε από αυτά ή να υποφέρουμε. Είναι κάπως σαν τον άνθρωπο που κρατάει μία γάτα από την ορά και παραπονιέται επειδή η γάτα τον κρατζουνάει. Αλλά δεν το αφήνει. Και αυτό είναι η πεποίθηση, αυτή είναι η προσκόλληση. Κρατάω την προσκόλληση του το παιδί μου πρέπει να είναι έτσι. Αλλιώς και με γρατζουνάει συνέχεια η πεποίθηση, αλλά δεν την αφήνω και βέβαια υποφέρω μέσα στην ζωή μου. Ότι έχουμε αυτή την επιλογή. Ότι ίσως ένα από τα πράγματα που χρειαζόμαστε περισσότερο καθώς μεγαλώνουμε είναι κάτι που χάνουμε
Και αυτό είναι η προσαρμοστικότητα. Να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, ειδικά σήμερα, που με απίστευτη ταχύτητα τα πράγματα αλλάζουν. Πρέπει να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε προς την πραγματικότητα, καθώς αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Και τι θα μας επιτρέψει να προσαρμοστούμε? Η ασφάλεια. Η ασφάλεια ότι είμαι πνεύμα αιώνιο, είμαι αθάνατο, το σώμα μου δεν είναι αθάνατο, αλλά εγώ είμαι αθάνατος, ότι ζω σε ένα σύμπαν αγάπης, όπου δεν επιτρέπει τίποτα να συμβεί στην ζωή μου, που δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι για την εξέλιξή μου, δεν επιτρέπει τίποτα να συμβεί στην ζωή των αγαπημένων μου, που δεν έχουν δημιουργήσει με τις επιλογές του και που δεν είναι και ακριβώς αυτό που χρειάζονται αυτοί για την εξέλιξή τους, και ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα τέλεια, δεν είναι όλα τελειωμένα. Πολλά πράγματα μπορεί να βελτιωθούν και μπορεί να συμμετέχω σε αυτή την βελτίωση με κάθε τρόπο, αλλά είναι όπως πρέπει να είναι για να συμμετέχω. Δεν υπάρχει κάτι που είναι λάθος στο σύμπαν. Είναι αυτό που καταφέρουμε να δημιουργήσουμε σαν όντα σε εξέλιξη, και επειδή δεν είμαστε αρκετά εξελιγμένοι, δεν το έχουμε δημιουργήσει πολύ καλά. Εντάξει, δεν το έχουμε δημιουργήσει πολύ καλά. Αλλά αυτό μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, αυτό που βλέπουμε, και μπορούμε να δεχόμαστε ότι αυτό δημιουργήσαμε και να συμμετέχουμε να δημιουργήσουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Αλλά εκτός από το να μείνουμε δραστήριοι, υπάρχει και ένα άλλο μάθημα που δεν συγκρούεται με την δράση και δεν συγκρούεται με την συμμετοχή στην κοινωνία καθόλου, αλλά το μάθημα του απλώς να είμαι. Η τρίτη ηλικία έχει το μάθημα αυτό, γιατί οι ρόλοι πέφτουν. Και έχω το μάθημα να είμαι ικανοποιημένος απλώς με την ύπαρξή μου. Να μην χρειάζομαι, αν θέλετε, να κάνω ή να δημιουργήσω ή να αποδείξω πια κάτι. Να βιώσω την αξία της ύπαρξής μου όπως είναι. Άλλο η αξία της ύπαρξης, άλλο η αξία του να κάνω και τα αποτελέσματα που έχω στην ζωή μου. Είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε. Και πολύ σωστά νιώθουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε, και λάθος μετράμε την αξία μας με αυτό, δεν αλλάζει την αξία μας. Απλώς ικανοποιούμε έναν λόγο που είμαστε εδώ. Δεν αξίζουμε περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τι δημιουργούμε, αλλά είναι μια ευχαρίστηση, μια ικανοποίηση, είναι ένας λόγος ύπαρξης. Αλλά καθώς μεγαλώνουμε, χρειάζεται να μάθουμε και το να βιώσουμε την ευτυχία του απλώς της ύπαρξης, χωρίς να κάνω. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κάνουμε αυτό είναι ο διολογισμός, όπου μαθαίνουμε να βιώσουμε σιωπή, ηρεμία, πληρότητα μέσα μας, που δεν έχει καμία εξωτερική αξία. Δεν το νιώθω επειδή κάτι κατάφερα, είτε κάτι μου κάνανε, είτε κάτι έγινε. Είναι μια εσωτερική κατάσταση που εξαιτιάται μόνο στην ύπαρξή μου και καθόλου σε κάτι έξω από τον εαυτό μου. Είναι από τα βασικότερα μαθήματα της ζωής, που είναι δύσκολο να μάθουμε στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο στάδιο της ζωής που ανέφερα. Γιατί έχουμε τόσες ευθύνες και έχουμε ανθρώπους που εξαιτιούνται σε εμάς, που δεν είναι δύσκολο να απολαύσουμε απλώς την αξία της ύπαρξης. Όταν έχουμε μία οικογένεια να φροντίζουμε και μία εργασία να εκτελέσουμε. Οπότε η τρίτη ηλικία είναι η ιδανική στιγμή να μάθουμε και αυτό και να αυξήσουμε τις ώρες, αν θέλετε, της προσευχής ή του διολογισμού ή της περισυλλογής ή το περπάτημα μέσα στην φύση ή στην θάλασσα ή ό,τι μας βοηθάει.
Τώρα, να αναφερθώ λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες βιταμίνες, έπρεπε να πω αυτά στην αρχή, αλλά εντάξει, εδώ είναι, που βοηθάνε, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτή την ηλικία. Καταρχήν το B6 είναι πολύ σημαντικό για το αμυντικό σύστημα γενικά και για το νευρικό σύστημα. Και βέβαια μπορούμε να το πάρουμε σε φυσική μορφή μέσα από τα δημητριακά, αλλά τα ολόκληρα δημητριακά, όχι τα επεξεργασμένα, ή από βιταμίνες, από μπουκάλια με βιταμίνες, βιταμίνη B6. Επίσης το ασβέστιο, εννοείται ότι είναι σημαντικό, και το D, γιατί συνεργάζονται, βιταμίνη D. Για το οστά, που είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο για τους μεγάλους ανθρώπους, που χρειάζεται να τηρήσουμε καλή οστική μάζα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι οι ίνες, να βοηθάνε με την επέκριση των τροφών. Η τροφή μας να είναι αρκετά ζωντανή, να είναι λαχανικά και φρούτα ή όσπρια και να έχουν αρκετές ίνες. Και αν δεν έχουν, να βρούμε τρόπο να προσθέσουμε. Πρόσφατα ανακάλυψα κάτι που δεν ήξερα, και αυτό είναι ότι το D, εκτός από μια προστασία για το οστά, έχει μεγάλη σημασία για το αμυντικό σύστημα, που εγώ όλα αυτά τα χρόνια έλεγα α, ε, σε, σελήνιο, μαγνήσιο και τέτοια. Αλλά τώρα συστήνουν για την γρήπη και ειδικά για την νέα γρήπη το ΔΕ. Από 500 ως και 2.000 διεθνές μονάδες την ημέρα και σαν προστασία, και αν κάποιος έχει γρήπη, τότε μεγαλύτερες ποσότητες, κάτι που δεν ήξερα και έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα, που εγώ πάντα θεωρούσα το ΣΕ πιο σημαντικό. Αλλά φαίνεται ότι έχουν ανακαλύψει ότι δίνει μεγάλη προστασία το ΔΕ και το ψευδάργυρο μαζί για την γρήπη και για τα προβλήματα αυτά. Επίσης το φολικό αξί μαζί με το B12, πολύ σημαντικό για τον εγκέφαλο και νευρικό σύστημα, και βέβαια το B12 και όλα τα λάδια από το ψάρι, αλλά υπάρχουν και φυτικές πηγές για το ωμέγα 3, το ωμέγα 6 και το ωμέγα 12, το λίπος. Επίσης το προτείνω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό σε αυτή την ηλικία η πρόσβαση προς την πηγή. Τώρα για μένα η πηγή της ύπαρξής μας είναι το Θείο. Μια θεία συνειδητότητα που είναι η αληθινή μας φύση, η αιτία της ύπαρξής μας. Ο βασικός τρόπος επαφής με αυτό είναι ή η προσευχή ή ο διολογισμός, μέσα από το οποίο πάβω να έχω άλλες σκέψεις. Νομίζω είναι απαραίτητο 1-2 φορές την ημέρα να βιώσουμε αυτή την επαφή και να αρχίσουμε να βιώσουμε τον εαυτό μας σαν άμορφη συνειδητότητα. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο τώρα. Γιατί πρώτο, αν το σώμα έχει προβλήματα, εμείς έχουμε ένα σημείο αναφοράς μέσα μας όπου δεν υπάρχει ποτέ πόνο ή αρρώστια. Μπορεί να είμαι ετοιμοθάνατος, φοβερά άρρωστος, με πόνους παντού, αλλά υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μου που ακόμα όταν πονάω δεν έχει καθόλου πόνο. Αυτό το κομμάτι το βιώνουμε πολλές φορές το βράδυ όταν κοιμόμαστε, γιατί παρόλο που πονάμε δεν το βιώνουμε, αλλά είναι δυνατόν να βιώσουμε αυτό και όταν δεν κοιμόμαστε. Να είμαστε συντονισμένοι με ένα πεδίο, αν θέλετε, ή μια κατάσταση που είναι πάντα μέσα μας, που είναι ο αληθινός αυτός, που όταν είμαστε συντονισμένοι με αυτό και αντλούμε θεραπευτική ενέργεια και έρχεται θεραπευτική ενέργεια από μέσα μας
πρόστοσομ, για μένα είναι το πιο θεραπευτικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για τον εαυτό του. Δεύτερο, απελευθερώνομαι από το πόνο. Και τρίτο, είναι συγχρόνως μία διοδό. Προς την κατάσταση που θα βιώσω όταν θα φύγω από το σώμα μου. Έτσι θα φύγω. Μέσα από αυτό το σημείο αναφοράς. Ότι και εξασκούμε τη διέξοδο από το σώμα μου και έρχομαι σε επαφή με απεριόριστη θεραπευτική ενέργεια και βρίσκω ένα μέρος του αυτού μου που είναι καλά, σε ευδαιμονία, σε ηρεμία, σε ευτυχία, ανεξάρτητα από τι γίνεται και στο σώμα μου και στο νου μου. Αυτό το κομμάτι είναι πάντα εκεί και περιμένει πώς και πώς εμείς να δημιουργούμε αυτή την επαφή με αυτό το κομμάτι. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία, επειδή οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν κρυσταλώνεται ο νους, είναι η αποδοχή. Κουραζόμαστε ατέλειωτα. Όλα τα νέα βιβλία του Τσόπρα, του Τόλε, του Ντάερ, όλα τα καινούργια βιβλία δίνουν τεράστια έμφαση σε ένα απλό πράγμα. Την αποδοχή των πραγμάτων όπως είναι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε, αλλά να μην έχω αρνητικά συναισθήματα προς ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν ή ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η αποδοχή. Οικονομούμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Είμαστε, όταν δεν δεχόμαστε κάτι, είμαστε σε μάχη με δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από μας. Εφόσον το ίδιο το σύμπαν, ο ίδιος ο Θεός έχει επιτρέψει κάτι να συμβαίνει ή να υπάρχει, αυτό είναι μια δύναμη αρκετά πιο μεγάλη από μας για να το βάλουμε με αυτό και να το απορρίψουμε και να νιώσουμε θυμό και μίσος προς κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τώρα αν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα που μπορούμε να αλλάξουμε, ας το δεχόμαστε και ας προχωρήσουμε σε μια διαδικασία να το βοηθήσουμε να αλλάξουμε. Αλλά όχι πίκρα, όχι συνέχεια αδικία, πόνος. Δηλαδή αυτά τα συναισθήματα μόνο δηλητηριάζουν το νευρικό μου σύστημα και το ενδοκρινικό μου σύστημα, με κάνουν να αρρωσταίνω πολύ πιο γρήγορα, με την ανικανότητά μου να δεκτώ την οικογένεια μου όπως είναι, τα παιδιά μου όπως είναι, την κοινωνία όπως είναι, στο στάδιο της εξέλιξης που βρίσκονται και δεν μπορούν να βρίσκονται αλλιώς. Ένα πράγμα που λέει ο Τόλι είναι το μεγαλύτερο λάθος του ανθρώπου είναι να πιστέψει ότι κάποιος στην ζωή του θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε στο παρελθόν. Ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει με τους προγραμματισμούς, με τα παιδικά του βιώματα, με τους φόβους, με τις προσκολήσεις και με τις συμβάσεις ψυχής που έχουμε κάνει με τον άνθρωπο αυτό, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ώστε να αποτελεί για μας μία πρόκληση για δικά μας μαθήματα και εξέλιξη. Άρα είναι μάτιο, είναι κουραστικό, είναι εις βάρος της υγείας, είναι εις βάρος της ευτυχίας και δύο πράγματα ακόμα. Ό,τι δεν δέχομαι έλκο, και δεν ξέρω αν πιστεύετε είστε με την σάρχωση, αλλά ό,τι δεν δέχομαι θα βρίσκω μπροστά μου στην επόμενη ζωή. Τότε ή τα δεχόμαστε ή βρισκόμαστε στην ακριβώς την ίδια κατάσταση με ακριβώς το ίδιο μάθημα ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί το να μην δέχομαι κάτι σημαίνει να είμαι ενάντια σε αυτό, που σημαίνει το ενεργοποιώ, το έλκω ενεργειακά με την απόρριψη που νιώθω, το θυμό που νιώθω, τα αρνητικά συναισθήματα που έχω προς αυτό. Τότε η αποδοχή κανονικά θα έπρεπε να έρθει φυσικά στην τρίτη ηλικία.
μετά από τόσο πράγματα που έχουμε περάσει, τόσο πράγματα που έχουμε δει, και ειδικά αν έχουμε ταξιδέψει και αν έχουμε ζήσει σε άλλες χώρες, είναι φυσικό κάποια στιγμή να πεις, τόσο πράγματι υπάρχει στον κόσμο αυτό, πού είναι το απόλυτο σωστό. Υπάρχει ένα απόλυτο σωστό πουθενά. Και κανονικά η εμπειρία έπρεπε να κάνει το μυαλό μας πιο ανοιχτό, πιο ελεύθερο, ότι όλα συμβαίνουν. Τελικά έτσι κι αλλιώς όλοι θα φύγουμε από εδώ. Όλοι έχουμε αυτό το κοινό, όλοι κάνουμε την προσπάθεια που κάνουμε μέσα στην ζωή. Να δημιουργείται μια κατανόηση, μια αποδοχή. Επιλαμβάνω όμως ότι την τέταρτη ή πέμπτη φορά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό που υπάρχει. Αλλά εφόσον πρώτο το δεχόμαστε και χωρίς αρνητικά συναισθήματα. Επίσης, σε αυτή την ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντικό η συγχώρεση. Ό,τι δεν συγχωρούμε θα βρούμε μπροστά μας. Όλα συγχωρούνται. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε. Εκεί που δεν θα είναι στο όφελός μας να συγχωρέσουμε. Το όφελος της συγχώρεσης είναι σε αυτόν που συγχωρεί, όχι σε αυτόν που συγχωρείται. Εγώ απελευθερώνομαι από αυτή την αρνητική ενέργεια που υπήρξε μέσα μου. Εγώ είμαι ο κερδισμένος όταν συγχωρώ. Επίσης, ίσως σημαντικό είναι να ζητήσουμε συγχώρεση για ό,τι μας ενοχλεί στην συνείδησή μας. Να μην φύγουμε από αυτό το πλανήτη. Τώρα όλοι θα φύγουμε. Μπορεί κάποιος 20 χρόνια να φύγει αύριο και κάποιος άλλος να ζήσει άλλα 30 χρόνια. Δεν ξέραμε πότε θα φύγουμε. Αλλά ακούς προχωράμε στην τρίτη ηλικία, οι πιθανότητες μικραίνουν. Και η πιθανότητα σιγά σιγά, πόσο έχω, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Κάποια στιγμή βλέπω ότι το τέλος έρχεται. Είτε θέλω να το καταλάβω ή όχι. Κάποια στιγμή, σε 20 χρόνια, 20-30 θα φύγω. Ας ζητήσουμε συγχώρεση από όποιον νομίζουμε ότι έχουμε πικράνει, έχουμε στενοχωρήσει. Δεν χρειάζεται να έχουμε την συγχώρεσή τους. Απλώς να το ζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να τους κυνηγάμε μέχρι να πούνε ναι, σε συγχωρώ. Χρειάζεται μόνο εγώ να το ξέρεις, δεν νιώθω καλά με αυτό που έκανα. Ήμουν στενοχωρημένος, ήμουν φοβισμένος, ένιωσα αδικία, ένιωσα απογοήτευση, είχα φόβο μέσα μου ή για σένα ή για μένα, ό,τι ήταν. Και θέλω να σου πω ότι αναγνωρίζω ότι η συμπεριφορά μου δεν ήταν κατάλληλη. Και σου ζητάω συγγνώμη. Τώρα τι κάνει ο άλλος είναι δικό του θέμα. Το μπαλάκι είναι στο χέρι του. Αλλά καθαρίζει δική μας ψυχή, δική μας συνείδηση. Και να συγχωρέσουμε και να ζητήσουμε συγχώρεση. Τώρα είναι και μία ηλικία που υπάρχει ένα δύσκολο μάθημα. Από τη μία πλευρά ίσως θα χρειαστούμε να δεκτούμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Κάτι που πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να δέχονται. Και τότε ίσως η μείωση του εγώ, η αίσθηση της αδυναμίας, ότι χρειάζομαι βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, μερικοί αξιοποιούν την ηλικία να δεσμεύουν τους άλλους και να απαιτούν βοήθεια. Ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι εδώ. Δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε ποτέ την ηλικία να απαιτούμε βοήθεια, επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο να έχουμε την προσοχή ή δίθεν αγάπη από τους άλλους, να αφήσουμε τους άλλους ελεύθερους να μην είναι κοντά μας λόγω ενοχής, επειδή είμαστε εμείς καλά, και να μην εκμεταλλευόμαστε την κατάστασή μας για να έχουμε την βοήθειά τους. Από την άλλη πλευρά, όταν χρειάζομαστε βοήθεια, να μην είμαστε περήφανοι και να μην την δεκτούμε. Ότι ο καθένας ανάλογα με τα μαθήματα που έχει σε αυτή την περίπτωση. Ίσως σιγά σιγά γίνεται στην Ελλάδα, αλλά ήδη στην Αμερική υπάρχουν πολύ ωραία μέρη για τους ανθρώπους στην τρίτη ηλικία, όπου
υπάρχουν συστήματα που δίνεις 1/3 από τα έσοδά σου για τα πάντα, για το φαγητό και το δωμάτιο. Ξέρετε, η μητέρα μου έμενε κάποιο χρόνο εκεί και έχεις τα πάντα, έχεις φίλους, κάνουν εκδρομές, κάθε βράδυ υπάρχει κάποια δραστηριότητα και είσαι με συνομήλικους και δεν νιώθεις την ανάγκη να λες ότι πρέπει να έχω την οικογένεια μου. Δημιουργείται ένα νέο ρόλο, έχουν νέες σχέσεις και υπάρχουν και ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος για το ένα και υπεύθυνος για το άλλο. Έχουν δημιουργήσει μια άλλη κοινωνία. Δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που σιγά σιγά θα γίνει. Τώρα, μερικοί, καθώς μεγαλώνουν, καταρχήν να απελευθερωθούμε από την σκεπτομορφή ότι καθώς μεγαλώνω πρέπει να αρρωστήσω ή πρέπει να χάσω τις δυνάμεις μου. Αυτό είναι μία σκεπτομορφή που μπορεί να μην αληθεύει καθόλου. Το σώμα είναι 7 χρονών. Τα κύτταρα στο σώμα είναι μέχρι 7 χρονών. Μερικά είναι και σήμερα γεννηθήκανε. Και άλλοι γεννηθήκανε πριν από μία εβδομάδα. Δεν είναι, είναι ότι το ενεργειακό σώμα που επηρεάζεται από το νου έχει προγραμματιστεί ότι πρέπει σιγά σιγά να φθείρεται η υγεία μου, είναι φυσικό να αρρωστήσω και να μην είμαι ικανός να τρέξω, να χορεύω, να κολομπήσω. Ας πετάξουμε την σκεπτομορφή αυτή και να έχουμε την σκεπτομορφή ότι μπορούμε να διατηρήσουμε ένα σώμα με υγεία και ζωντάνια μέχρι το τέλος. Αλλά αν παρόλο αυτό συμβαίνει πράγματι να κλονίζεται η υγεία μας, και αυτό είναι η ευκαιρία για εξέλιξη. Να μπορώ να το δεχτώ, να μπορώ να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία να έρχομαι σε επαφή με την θεραπευτική δύναμη που υπάρχει μέσα μου και σιγά σιγά να βοηθάω στην θεραπεία μου, να δεχτώ τα μαθήματα της, του να δεχτώ υπηρεσία από άλλους ανθρώπους, υπάρχουν μαθήματα και εκεί, και ίσως το τελευταίο μάθημα να μπορώ να δεχτώ ακόμα την αποχώρησή μου από το σώμα, χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, σαν μια ευχάριστη εμπειρία, σαν μια απελευθέρωση από μια περιορισμένη κατάσταση, να είμαι ήσυχος με την συνείδησή μου, ότι εντάξει, δεν έχω ζήσει τη συγχώρεση, έχω δώσει συγχώρεση, είμαι εντάξει, είμαι έτοιμος, μπορώ να φύγω αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθετε έτοιμοι να φύγετε αυτή τη στιγμή? Okay, υπάρχουν μερικοί που είναι έτοιμοι, εντάξει. Δεν έχω εκκρεμότητες. Μου αρέσει να ζήσω, θα απολαύσω κάθε μέρα της ζωής μου, αλλά είμαι έτοιμος. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός αυτό και να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την πραγματικότητα και όχι να το αναζητούμε, να απολαύσουμε την ζωή, να ζήσουμε την ζωή όμορφα, αλλά όταν θα έρθει να μην το φοβόμαστε. Τώρα, αν έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία, είναι σημαντικό να έχουμε γράψει την Διαθήκη μας. Βέβαια. Εγώ είμαι νέος ακόμα και το έχω γράψει, εντάξει, αλλά τακτοποιημένα. Και επίσης να γράψετε αυτό που λέγεται Living Will, η ζωντανή Διαθήκη, δεν ξέρω πώς λέγεται, που λέει τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την κατάσταση που δεν είστε σε θέση να κάνετε αποφάσεις για ενέργειες που θα διατηρούσαν το σώμα σας στην ζωή ή όχι. Δηλαδή, τι θέλετε, μην βάλετε την οικογένειά σας σε αυτό το άγχος. Τι θέλετε, δέχεστε κάθε μέσον, όλα τα σωληνάρια, όλα τα μηχανήματα ή δέχεστε μόνο μέχρι μία εβδομάδα να σας διατηρήσουν χωρίς την επίγνωσή σας ή ποια μηχανήματα δέχεστε να ζήσετε 5 χρόνια με μηχανικό πνεύμονα. Να θα το ακούσουν τα παιδιά μας αυτό. Δεν πειράζει. Εσείς έχετε την ευθύνη να το δηλώσετε. Πού? Να το γράψετε. Και αν θέλετε
κάτι, δώσε ένα συμβουλιογράφο αν θέλετε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν δεσμεύει νομίζω στην Ελλάδα τους ιατρούς ή την οικογένεια. Αλλά τουλάχιστον έχετε εκφράσει δική σας επιθυμία. Έτσι. Ότι έτσι νομίζω ότι είναι υπεύθυνο να πάρουμε εμείς την ευθύνη και όχι να ταλαιπωρήσουμε τους άλλους με μια τέτοια απόφαση, τι να κάνουμε, σε περίπτωση που δεν έχουμε καθόλου επίγνωση ή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το άλλο που μπορεί να θέλετε να κάνετε είναι να μελετήσετε τι γίνεται μετά από το θάνατο. Τι μπορεί να περιμένετε, τι μπορεί να συναντήσετε και πώς μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις καταστάσεις της μεταθάνετας. Τώρα, έχω γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό, λέγεται «Ο μυστικός κύκλος της ζωής». Επίσης υπάρχει ένα ντοσιέ με 6 DVD επάνω στο θέμα αυτό. Αλλά βασικά να μάθουμε ποια είναι τα στάδια, ότι φεύγουμε από το σώμα και βιώνουμε το ενεργειακό σώμα. Ένα σώμα που έχει την δυνατότητα να βλέπει και να ακούει αυτό το επίπεδο, αλλά που δεν βλέπετε και δεν ακούγεται γενικά από τους περισσότερους ανθρώπους, από τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το επίπεδο. Πώς περνάμε από ένα τούνελ, που στο τέλος υπάρχει ένα μεγάλο φως, πώς τότε συναντάμε ή συγγενείς, ή όντα του φωτός, ή αγγελικές μορφές, που μας βοηθάνε με το νέο περιβάλλον και μας βοηθάνε με την απογραφή της αμέσως προηγούμενης ζωής, τι μάθαμε, τι δεν μάθαμε, και περνάμε από μια διαδικασία αξιολόγησης της ζωής μας, πώς μετά προχωράμε σε ένα άλλο επίπεδο που έχει πιο πολύ σχέση με τα μαθήματα που ακόμα έχουμε να μάθουμε ή σε μια κατάσταση χωρίς καθόλου μαθήματα και σκέψη, μια κατάσταση ευδαιμονίας. Αν ξέρουμε τι θα γίνει και ξέρουμε ότι ο νους μας τελικά δημιουργεί τις πραγματικότητες που θα συναντήσουμε και το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά και έχουμε την δυνατότητα να παρατηρούμε γεγονότα και συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι πραγματικά αλλά είναι η δημιουργία του περιεχόμενου του νου, μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία πολύ πιο ανώδυνα να περάσουμε σε πιο θετικές καταστάσεις και δεν θα χάσουμε, αν θέλετε, αυτή την ευκαιρία για φώτιση. Τώρα υπάρχει μια παρομοία ενδική γι' αυτό. Λέγεται ότι η τελευταία σκέψη που έχει ένας άνθρωπος την ώρα που φεύγει από το σώμα του θα ορίσει πού θα πάει και πού θα πάει η ψυχή του. Και για να λύσει αυτό το πρόβλημα ένας έμπορος όνομασε τα 5-6 παιδιά του με το διάφορα ονόματα του Θεού, ώστε ήξερε ότι όταν είμαι έτοιμο θάνατος θα καλέσω τα παιδιά μου και θα καλέσω το όνομα του Θεού 5-6 φορές και έτσι θα πάω στο παράδεισο. Και έρχεται αυτή η μέρα, είναι στο κρεβάτι και καλεί έναν τους γιους του με το όνομα του Θεού που έχουν είναι το όνομά τους και όταν τους κάλεσε όλους και όλοι είναι γύρω του λέει «Αμάν, ποιος προσέχει το μαγαζί?» Δηλαδή και η τελευταία στιγμή δεν θα φτάσει. Πρέπει από τώρα να καλλιεργήσουμε την αποτάφτιση από το μαγαζί και από κάθε μαγαζί που υπάρχει μέσα στην ζωή μας.